Θα σας πω, κύριε Χατζηδάκη, ένα πράγμα, ανοίγω μια παρένθεση. Αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Παπαδόπουλος διανύει το 24ο έτος στη φυλακή και τον 7ο μήνα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τον 7ο μήνα στην εντατική. Είναι με διασωλήνωση και θεωρώ τελείως απάνθρωπο, δεν μιλάω πια για την αποφυλάκηση, γιατί και να αποφυλακιστεί δεν μπορεί να βγει. Δεν μπορεί να φύγει. Αν πούνε αποφυλακίζεται, δεν μπορεί να πάει σπίτι του. Είναι υποχρεωμένος να είναι σε εντατική. Λοιπόν, είναι σε μια εντατική, εγώ επισκέφθηκα. Τον επισκέφθηκα στην εντατική. Γιατί ήμουνα τότε, θυμάμαι, στη Μήλο, 15 Αύγουστο, και με πήρανε από την ελευθεροτυπία. Και τότε είχε ανακοινηθεί το θέμα, γιατί τον φέρανε για το νοσοκομείο. Και φρόντισα εγώ να φύγει από τον Πειραιά. Και πήρα τον Βενιζέλο που ήταν πάνω στη Χαλκιδική, τον πήρα στο κινητό του και του είπα ότι δεν έχει τα μηχανήματα τα αναγκαία. Δεν μπορεί να μείνει εκεί πέρα. Και πραγματικά με συνέδεσε και με τον γραμματέα, μου έδωσε τον γραμματέα του Υπουργείου, επικοινώνησα με τον γραμματέα του Υπουργείου και τον πήγανε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου είναι και ο ιατρικός του φάκελος. Και με ρώτησε τότε ο δημοσιογράφος, θα επισκεπτώ, αν ήσασταν στην Αθήνα, θα πήγαινα να τον δω, δεν θα πήγαινα. Επειδή το είπα, πήγα και τον είδα, ήταν με τα σωληνάκια, δεν μιλάει, με νοήματα. Και αυτή τη στιγμή είναι, δίπλα του υπάρχει ένα δωμάτιο που είναι αρχείο. Κάποιος διευθυντής εκεί έχει, ενώ έχει το γραφείο του, έχει και αυτό τον χώρο ως αρχείο. Ήταν δικός του χώρος προηγούμενα, τώρα έχει πάρει τον χώρο το μεγάλο του, τον διευθυντικό, και έχει αυτό αρχείο. Ζητάει ο Παπαδόπουλος να πάει σε αυτό το χώρο. Να ανοίξει μια πόρτα. Γιατί? Διότι εκεί μέσα που είναι τώρα είναι πρωί, βράδυ, συνέχεια με το φως. Γιατί είναι έκτακτης ανάγκης. Δεύτερον, είναι 7 μήνες εκεί πέρα, έρχονται άνθρωποι έκτακτα περιστατικά και έχουμε πολλούς θανάτους πολλές φορές. Και είναι δίπλα. Υφίσταται όλη τη φθορά. Δεν είναι δυνατόν αυτή την ψυχολογική επίδραση να έχει. Και νομίζω ότι είναι πολύ απάνθρωπο αυτό. Και έχω κάνει διάγμα στο Υπουργείο, πήρα τον κύριο Σκουλάκη, τον αρμόδιο υφυπουργό σε αυτό το τομέα. Έκανε βέβαια ενέργεια. Συναντάει κάποια αντίδραση από αυτόν τον κύριο. Νομίζω ότι θα πρέπει να καμφθεί αυτή η αντίδραση. Τι θα γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι και θα έπρεπε να πάρει μια γενναία απόφαση και στο κάτω-κάτω η κυβέρνηση, αν δεν τολμάει να κάνει αυτό το πράγμα, ας κάνει μια διερεύνηση. Ας δει τα κόμματα, τους αρχηγούς των κομμάτων, τον Σαμαρά, τον Εύερτ, τον Κωνσταντόπουλο, την Παπαρίγα, και ας τους πει, αν δοθεί χάρης για αποφυλάκηση. Πέρα από το ότι θα μπορούσε να τους βγάλει με ανίκεστο. Και αυτός ο τρόπος υπάρχει, αλλά λέω εγώ έστω τη χάρη. Να ρωτήσουν και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μπορεί να υπάρχει κάποιος που να λέει όχι ή κάποιοι. Εάν όμως διαμορφώνεται μια ευρύτατη πλειοψηφία που εκφράζει, ας πούμε, το ευρύ φάσμα του ελληνικού λαού, να προχωρήσουν. Να κάνει αυτή την ενέργεια η κυβέρνηση. Αν φοβάται ότι έχει κάποιο πολιτικό κόστος. Εγώ το είπα όταν είχα θέσει την τροπολογία στη Βουλή, στον Βενιζέλο, και του λέω: αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορείς να πάρεις εσύ μια πρωτοβουλία μόνος. Ρώτησε τους αρχηγούς των κομμάτων, επισκέψου. Γιατί μου έλεγε: έχει την έγκριση του Σαμαρά, τι λέει ο Σαμαράς. Ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Για να κάνω μια τέτοια τροπολογία, είναι προφανές ότι είχα την έγκριση. Είναι προφανές ότι είχα. Δηλαδή, δεν ήταν αντίθετος ο Σαμαράς. Αν ήταν αντίθετος, θα πήγαινα εγώ να κάνω μια τροπολογία. Πέρα από το ότι εγώ θα κατέθετα μια τροπολογία, αλλά δεν θα ερχόμουν σε ένα τόσο σημαντικό θέμα σε αντίθεση. Θα διαφοροποιούμουν και θα έλεγα ότι είναι αυτό. Εγώ είπα: ρωτήστε και τον Σαμαρά. Το πεύσχη μου. Ρωτήστε και τον Σαμαρά. Πάτε, επισκεφτείτε τους αρχηγούς και δέστε. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να κλείσει. Κλείσαμε έναν εμφύλιο που είχε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Και ορθώς το κλείσαμε. Έτσι πρέπει να κλείνουν με γενναιοφροσύνη οι μελανές σελίδες της ιστορίας ενός τόπου. Εμφυλίους έχει γνωρίσει και η Αμερική και η Γαλλία, πάρα πολλά κράτη. Και είναι η χειρότερη πόλεμη. Οι Γερμανοί ήρθαν εδώ, σκότωσαν και τώρα κατέστρεψαν τον τόπο. Δεν τρέφουμε μίσος εναντίον των Γερμανών. Αλλά το χέρι το ελληνικό που σήκωσε και χτύπησε τον αδερφό του δεν συμφιλιώνεται ακόμα. Είναι δύσκολο. Οι τραυματικές εμπειρίες του εμφυλίου είναι ο οδυνηρότερος, ο Θουκυδίδης το έχει πει, ο οδυνηρότερος πόλεμος. Όταν τον περιέγραψε τον πρώτο, τον εμφύλιο πόλεμο που έγινε στην Κέρκυρα, στο τρίτο βιβλίο των ιστοριών του, είναι συγκλονιστική περιγραφή. Και λέει: το περιγράφω αυτό γιατί όσο υπάρχουν άνθρωποι και όσο είναι αυτή η ψυχολογία των ανθρώπων, θα γίνονται. Έχω μια προσωπική άποψη. Βεβαίως στην εκπομπή αυτή δεν θέλω να προβάλλω ιδιαίτερες προσωπικές απόψεις. Ο εμφύλιος διατηρείται με πολλές μορφές από πολλές πλευρές, γιατί εξυπηρετεί αυτές τις πλευρές. Γιατί κάποιοι έχουν κέρδος να υπάρχει εμφύλιος. Ο εμφύλιος υπάρχει μέσα στις καρδιές μας. Πρώτα απ' όλα δεν τον κάνουμε στα βουνά πια. Υπάρχει μέσα εκεί όπου διχάζονται οι άνθρωποι, όπου διχάζονται οι απόψεις, τα κόμματα, τα πράσινα καφενεία με τα μπλε. Αυτά όλα είναι εμφύλιος που συνεχίζεται. Και επίσης θα ήθελα να πω για τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο. Και είναι υποστημένη του κ. Λεντάκη που τα λέει αυτά, γιατί νομίζω ο κ. Λεντάκης ανήκει στην προοδευτική, όπου πάντα, πλευρά, παράταξη.
Δεν θυμάμαι καλά αν έχει και αντιστασιακούς τίτλους. Όμως και εγώ που ανήκα στην αντίσταση τότε και ο Στάσιο Παναγούλης και πολλοί άλλοι αντιστασιακοί, και εδώ αν μου επιτρέπετε, γιατί κανονικά δεν πρέπει να μου το επιτρέψετε, είναι μια λεβεντιά να έχεις φάει ξύλο και να λες ότι σήμερα ο Παδόπουλος πρέπει να βγει έξω. Άλλη εκείνη η εποχή ήταν έτσι, την παλέψαμε, την είδαμε έτσι, την είδαμε αλλιώς, εκείνος το είδε έτσι, αλλά πέρασαν 25 χρόνια από τότε και θα μπορούσε να γίνει ένα καλό παράδειγμα αυτό που λέει ο κ. Λουντάκης σαν συμφιλίωση, να βοηθήσει να κατατείνουν προς τα εκεί τα πράγματα. Όμως, εγώ πιστεύω και κάτι άλλο κ. Λουντάκη, και μακάρι να πέφτω έξω. Δεν θα έλεγα για κάποιο κόμμα, ή δεν θέλω αυτή τη στιγμή να χρωματιστεί η εκπομπή, ότι είναι ένα εκδικητικό κόμμα. Ένα κόμμα που βοηθήθηκε από τον Παπαδόπουλο, που ο Παπαδόπουλος τους ανθρώπους του, ενώ τους αντιμετώπισε με ανθρωπιά, τους έβγαλε έξω, τους έδωσε χάρη κλπ. Και αυτοί χτυπάνε τόσο σκληρά. Θα πω κάτι άλλο όμως. Φοβάμαι μήπως η περίπτωση του Παπαδόπουλου είναι μια περίπτωση που τους εξασφαλίζει από πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους παρομοίων πιθανών καταστάσεων. Oh. Δηλαδή, σου λέει, άσε να δούμε τι τραβάει ένας δικτάτορος για να μην τολμήσει κανένας συνταγματάρης άλλη φορά να μας ενοχλήσει, ιδίως τώρα που έχουμε και τις κουτάλες. Εγώ μια άποψη είναι αυτή, σταματάω εδώ. Θα σου πω ένα πράγμα. Εγώ έμεινα 4 χρόνια φυλακή και ξέρω τι σημαίνει, τι βαρύ φορτίο είναι τα 4 χρόνια. 24 χρόνια φυλακή. Δηλαδή, ένας που θα τολμήσει, πρέπει δηλαδή να πεθάνει ο Παπαδόπουλος στη φυλακή για να μην τολμήσει. Εάν νομίζει ότι μπορεί να το κάνει, θα το κάνει. Μην νομίζετε ότι αποτρεπτικό είναι η φυλακή ή ακόμα και η θανατική ποινή. Αποτρεπτικό είναι το κακό τέλος. Δηλαδή, άμα κάποιος κάτσει το φυλακή και μετά βγει, πήγε η Παναγούλης, ηρωποιείται. Ναι. Εάν όμως κάτσει φυλακή και τελειώσει φυλακή, έτσι όλα είναι. Και πάλι ηρωποιείται. Εγώ θα το έλεγα ειρωνικά. Δεν ηρωποιείται. Όχι, δεν το λέω. Ηρωποιείται, ναι. Αλλά πιο πολύ ξέρετε τι σημαίνει. Πιο πολύ θα σέρνουν αυτοί οι άλλοι. Κοιτάξτε, κάποια ευθύνη παραπανήσια. Ναι, αυτό εγώ νομίζω θάνατο. Ότι θα πρέπει η πολιτική να έχει το θάρρος, διότι η δημοκρατία δεν κινδυνεύει. Είναι πολύ στερεωμένη. Εάν κινδύνευε, θα ήμουν ο τελευταίος που θα ζητούσα κάτι τέτοιο. Δεν κινδυνεύει, δεν είναι εκδικητικό καθεστώς και νομίζω ότι ο πολιτικός, γι' αυτό είμαι πολιτικός. Δηλαδή, αν αναμίχθηκα στην πολιτική, δεν πήγα για να κάνω καριέρα. Ίσα-ίσα καταστράφηκα εγώ με την ένταξή μου στον χώρο που ήταν ιδιοκόμενη παράταξη. Ένας πολιτικός πρέπει να στοχεύει, αυτός είναι ο στόχος της πολιτικής, να φτιάξει έναν καλύτερο κόσμο. Και ο καλύτερος κόσμος δεν φτιάχνεται με μίση, φτιάχνεται με μεγαλοψυχία και προπαντός όταν η Ελλάδα απειλείται έχουμε ανάγκη από όλους τους Έλληνες. Εγώ δεν χαρίζω ούτε μισό. Ούτε μισό. Πολύ σωστά. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί όμως λοιπόν δεν είναι, αν δεν είναι αυτό που είπα εγώ, μπορεί να μην διαφωνείτε, να εκτιμάτε δηλαδή αλλιώς τα πράγματα. Τι είναι που διατηρεί αυτή την κατάσταση με τον Παπαδόπουλο. Είναι ένας όψιμος αντιχουντισμός. Όταν δεν υπάρχει χούντα, όλοι κάνουν τον αντιστασιακό. Ένας όψιμος μέχρι του κόσμου τους συνεργάτες χουντικούς, μαζί κολλητούς τους. Μην πάω ονόματα πάλι και τα λέω στον αντίλογο. Γι' αυτό σας είπα ότι. Μας τρελάνουν τώρα οι άνθρωποι. Γι' αυτό σας είπα ότι τώρα όλοι είναι αντιστασιακοί. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να βγούμε με φανφάρες τι κάναμε στην αντίσταση και ποιοι ήταν αντιστασιακοί. Νομίζω ότι θα πρέπει να κλείσει αυτή η σελίδα με γενναιότητα όπως έκλεισε και η πιο οδυνηρή σελίδα που ήταν ο Εμφύλιος, που είχε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες, αναπήρους που δεν είχε ένα τέτοιο αιματηρό απολογισμό ή δικτατορία. Βεβαίως υπάρχει η τραγική σελίδα της Κύπρου, αλλά εκεί επειδή και αυτό πάλι φεύγει από τον Παπαδόπουλο. Αυτό. Και ακριβώς ένα φεύγει από τον Παπαδόπουλο και δεύτερο θα έλεγα και το εξής. Γιατί δεν έχει ανοίξει ο φάκελος της Κύπρου. Γιατί θα δούμε ότι οι ευθύνες πάνε. Θα τραβηθούμε και με το φάκελο της Κύπρου. Δεν θα ανοίξει. Μια άλλη φορά είχα δεν θα ανοίξει. Τον Γιώργο τον Παναγιωτόπουλο δίπλα μου. Δεν θα ανοίξει. Και με έβγαλε ψεύτη. Πώς δεν άνοιξε ο φάκελο της Κύπρου. Δεν θα ανοίξει. Όχι, δεν έχει ανοίξει. Ξέρω, δεν άνοιξε. Κάτι ψηλά βγάλανε. Ούτε στην Ελλάδα του στην Κύπρο. Δεν έχει ανοίξει ούτε στην Ελλάδα του στην Κύπρο και δεν θα ανοίξει.